Σταυρούλα, καλό μεσημέρι, καλό απογεύμα. Πράγματι, είναι η ώρα πλέον του απολογισμού, είναι η ώρα της επούλωσης των πληγών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκε σήμερα στα Χανιά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχοβίτης, συνοδευόμενος από τον Φάνη Καρεμπέ Κούρεμπε, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, και προέδρευσε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων, όπου συμμετείχαν αρκετοί εμπλεκόμενοι βεβαίως, οι δήμαρχοι και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής. Αμέσως τον Υπουργό να μας πει τι μέτρα εξήγηλε σήμερα για την άβληση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κυρίως στον νομό Χανίων. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας καταρχήν. Σήμερα βρεθήκαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κουρεμπέ, όπου είχαμε σύσκεψη με τον κύριο Περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, τους δημάρχους του νομού Χανίων, τους φορείς και τους βουλευτές. Είχαμε μία ανάλυση του τι έχει συμβεί στην περιοχή μια εβδομάδα μετά και συνεχίζουμε. Υπουργέ, υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση δημαρχίων. Σε τι μέγεθος είναι αυτή η καταστροφή, γιατί βλέπουμε στις εικόνες ενώ μιλάτε, ναι, ότι καλλιέργειες, χωράφια, εκτάσεις ολόκληρες χάθηκαν μέσα από το νερό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη η έκταση αυτής της καταστροφής. Για να πάμε και στα μέτρα γρήγορα, γιατί δεν αυτή έχουμε και πολύ χρόνο, σας ρωτώ. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται 20 γεωπόνοι του ΕΛΓΑ στην περιοχή και κάνουν καταγραφή των ζημιών. Εδώ έχουμε ζημιές τόσο σε φυτικό κεφάλαιο, όσο σε ζωικό κεφάλαιο, σε υποδομές, αγροτικές υποδομές, αλλά και υποδομές δημόσιες που έχουν να κάνουν με την άρδευση, με τα ΤΟΕΒ και με την αγροτική οδοποιία. Εμείς σαν πρώτο μέτρο ανακοινώσαμε, ναι, την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων όλου του νομού Χανίων, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι η πρώτη καταστροφή και έκτακτη είναι ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή, είναι η τρίτη, και περισσότερο από όλους έχουν συμπιεστεί, αν θέλετε, οι κτηνοτρόφοι. Οπότε σε μια πρώτη κίνηση ανακούφισης. Υπουργέ, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απελπισμένοι ότι ουσιαστικά μαζί με το νερό έχασαν τα πάντα. Θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και κοιτάξτε, άμεσα, γιατί ξέρουμε ότι τι σημαίνει αγροτικός κόσμος στην Κρήτη. Εργαλεία τα οποία θα αξιοποιήσουμε όλα. Το βασικό εργαλείο είναι τα ψαία. Τα ψαία είναι ένα εργαλείο που αποζημιώνει τόσο φυτικό κεφάλαιο που χάθηκε, ελιές, αβοκάντο, πορτοκαλιές, εσπεριδοειδή, διάφορα που χάθηκαν, που πήρε το νερό. Αποζημιώνει εγκαταστάσεις, αποθήκες, στάβλους, αντλιοστάσια, αρδευτικά δίχτυα μέσα στα χωράφια. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον ΕΛΓΑ που αποζημιώνει χαμένο ζωικό κεφάλαιο, αποζημιώνει απώλεια παραγωγής. Και το ευχόμαστε και να γίνουν γρήγορα. Μια κουβέντα, γιατί ξέρω ότι συζητήσατε και γι' αυτά. Θα γίνουν πολύ γρήγορα. Οι χρόνοι τρέχουν. Σας είπα, ήδη σήμερα βρίσκονται 20 γεωπόνοι που γυρνάνε τα χωράφια και κάνουν καταγραφή. Σε ό,τι αφορά τέλος τις υποδομές που έχουν να κάνουν και με αυτό που βλέπουμε πίσω σας, ο δρόμος σε πολλές περιπτώσεις, ο εθνικός, έχει κοπεί ή γίνεται με μεγάλη δυσκολία ακόμη η κυκλοφορία εκεί. Είναι γεφύρια που έχουν πέσει, έχει αναλάβει ο στρατός. Εκεί πότε βλέπετε τα πράγματα να αποκτούν έτσι μια κανονικότητα? Εδώ από την πρώτη ώρα ήταν το Υπουργείο Υποδομών, ο κύριος Σπίρτζης, αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον κύριο Αποστολάκη, και έχουν αποκατασταθεί με έναν άμεσο τρόπο η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Ναι. Βασικά οι βασικές αρτηρίες, οι γέφυρες που έχουν πέσει, έχουν αποκατασταθεί με γέφυρες του στρατού και υπάρχει τουλάχιστον μια επικοινωνία. Η κυβέρνηση λειτουργήσε άμεσα από την πρώτη τη στιγμή. Μέσα σε 7 μέρες έχουν παραδοθεί πάνω από 7-8 γέφυρες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την αγροτική οδοποιία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φτάσουν στα μαντριά τους, στα κοπάδια τους και στις απομακρυσμένες περιοχές τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους από εδώ και πέρα για τις αγροτικές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.